Λέγαμε για τον Χίτλερ που μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή, διότι από εκεί θα προέλθει η μεγάλη εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενσωματώνει λοιπόν την Τσεχία, την Αυστρία το 1938 και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο με την Τσεχία. Και το πραγματοποιεί. Μπαίνει μέσα στην Τσεχία και στο δυτικό κομμάτι της Τσεχίας κατοικούν οι Γερμανοί, οι Σουδίτες. Πάλι έχουμε την λήψη. Χιλιάδες Γερμανοί, δηλαδή στη Βοημία, να είναι μέσα στη συγκίνηση για την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων. Αντιθέτως, όταν μπαίνει στην υπόλοιπη Τσεχία, την μη γερμανική, οι κάτοικοι με κατάρες υποδέχονται τα γερμανικά στρατεύματα. Είναι φανερή η ζώνη η γερμανική με την μη γερμανική. Στο επίπεδο της Τσεχίας, είμαστε ήδη στο 1939, αρχίζουν να παρουσιάζονται οι πρώτες αντιδράσεις σοβαρές από την Αγγλία και τη Γαλλία. Διότι θα έλεγε κανείς, τι έχει γίνει στο μεταξύ. Δηλαδή, από το 1933 ο Χίτλερ δεν τηρεί καμία μία-μία, δηλαδή καταρρύπτει τα όσα αποφασίστηκαν στην Βερσαλής, και από την πλευρά των νικητών του πολέμου τι γίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν υπογράψει την Συνθήκη των Βερσαλιών, οπότε δεν είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να αντιδράσουν. Εκείνες που πρέπει να αντιδράσουν είναι η Αγγλία και η Γαλλία. Η Αγγλία και η Γαλλία αντιδρούν με λόγια και με έγγραφα και με μια ανησυχία. Μα κύριε Χίτλερ, παρακαλούμε να είστε προσεκτικός και τα λοιπά. Αυτός τώρα τους παίζει κανονικά, δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να σας πω ότι ο Χίτλερ ήταν ο πιο φιλιρινιστής άνθρωπος στη γη. Σε όλους του τους λόγους, διεμείνει με όλους τους τόνους. Πόσο διαβεβαιώνει πως η Γερμανία το μόνο που επιθυμεί είναι η ειρήνη, διότι αυτό που θέλουμε είναι ο λαός μας να ζει καλά. Αρκετά τα πολεμοποιηθήκαμε όλη η Ευρώπη από τον πόλεμο. Από την πλευρά της Γερμανίας δεν θα γίνει καμία επιθετική ενέργεια. Στο μεταξύ έμπαινε στην Αυστρία, στην Τσεχία κτλ. Οι λόγοι του ήταν ο άκρος φιλιρινισμός. Τα έβγαζε αυτούς τους λόγους σε τεράστια γήπεδα και πλατείες, τις οποίες ήταν παρατεταγμένος σε απόλυτη σειρά γερμανική, να μην ξεφεύγει ούτε ένα εκατοστό, χιλιάδες στρατιώτες που φώναζαν όλοι μαζί «Χάιλ Χίτλερ», στο λόγο του Χίτλερ που έλεγε ότι είμαστε οι πιο φιλιρινικοί στη γη. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο, δηλαδή. Τώρα, το γιατί μέχρι το 1939 η Αγγλία και η Γαλλία δεν αντέδρασαν με βία, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να εισβάλλουν στη Γερμανία. Λογικά, δηλαδή, να ξαναρχίσει πόλεμος. Άμα ή θα μπεις μέσα και θα το σταματήσεις, που σημαίνει πόλεμο, ή δεν θα μπεις. Κανονικά θα έπρεπε να, θα έλεγε κανείς, να εισβάλλουν στο ΡΑΡ, στο ΣΑΡ και στο ΡΟΥΡ και στην Αυστρία για να πούνε πίσω. Αυτές οι θέσεις είναι και ξαναμπες. Δεν ήταν δυνατόν. Δηλαδή ο Χίτλερ είχε δημιουργήσει μια κατάσταση στη Γερμανία με τόσο μεγάλη υποστήριξη. Με τέτοια πρόκειτο για μια σιδερένια κατάσταση. Ξέρανε ότι θα αρχίσει πόλεμος και θα είναι ξανά δεύτερος γύρος παγκοσμίου πολέμου. Οπωσδήποτε σε αυτές στο δεκαετία του 30 είχε μόλις περάσει 11 χρόνια από το προηγούμενο και 12 και 13 χρόνια από τον προηγούμενο κύκλο παγκοσμίου πολέμου, και προφανώς κανείς δεν ήθελε να ξεκινήσει δεύτερος γύρος παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή η Ευρώπη ήταν ακόμη τσακισμένη και στο μεταξύ είχε γίνει και του 29 το κράχ, η κρίση, και ήταν και όλα ακόμη διπλά διαλυμένα. Το δεύτερο το οποίο οπωσδήποτε υπήρχε είναι η βεβαιότητα που είχαν όλοι ότι η Συνθήκη των Βερσαλιών ήταν υπερβολική. Δηλαδή όλοι μετά, αφού το υπέγραψαν, είπανε ρε παιδί μου το παρακάναμε, να πούμε. Και υπήρχε ένα κλίμα ότι εντάξει, αφού το παρακάναμε, άστι τώρα τη Γερμανία, πράγματι η Γερμανία είναι στο ΣΑΡ και στο ΡΟΥΡ, πράγματι η Γερμανία είναι στην Αυστρία, πράγματι η Γερμανία είναι στην Τσεχία.
Τη Δυτική Τσεχία όμως, εκείνος μπήκε και στην Ανατολική Τσεχία. Εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκε στην Ανατολική Τσεχία, άρχισαν να ανησυχούν πραγματικά η Αγγλία και η Γαλλία, οι οποίες πιθανότατα εκτός των άλλων, εκτός του ότι έλεγαν εντάξει, είναι Γερμανοί, ρε παιδί μου, το παρακάναμε να μην μπούμε σε πόλεμο, οπωσδήποτε το αντικομουνιστικό κομμάτι της δράσης, δεν ήταν μόνο ρητορία, και δράσεις του Χίτλερ, όλες αυτά τα καθεστώτα ήταν βαθύτατα αντικομουνιστικά, πιθανότατα τους στέριαζε με την έννοια, αλλά άστο. Γιατί από εκεί πέρα, ποιος ξέρει τι προκύπτει από την πλευρά των κομμουνιστών. Ήταν όλα μαζί, προφανώς, που έφεραν το πράγμα να φτάσει μέχρι την Πολωνία. Το 1939 το πράγμα μυρίζει μπαρούτι και αρχίζει να υπάρχει πραγματική ανησυχία. Στην Αγγλία υπήρχε ένας πολιτικός, ο οποίος από χρόνια, με το που ανέβηκε ο Χίτλερ, φώναζε στο κοινοβούλιο, αυτός ο άνθρωπος θα κάψει την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Τι μου κάθεστε και τον παρακολουθείτε. Αλλά και ο Τσάμπερλεν και ο Ίντεν, που ήταν τότε στα ενία της Αγγλίας, πίστευαν ότι δεν είναι επικίνδυνος. Σας λέω, σκεφτείτε ότι η Ευρώπη ολόκληρη ήταν καλυμμένη από τέτοια καθεστώτα. Δηλαδή τώρα μας φαίνεται πολύ παράξενο, τότε δεν ήταν τόσο παράξενο. Απλώς ο Χίτλερ ήταν η πιο ακραία εκδοχή αυτών των καθεστώτων, που ήταν κανονικότητα στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, ήταν κανονικότητα στην Ευρώπη. Λοιπόν, και αυτός λεγόταν Τσόρτσιλ, ο φωνασκόν. Αλλά όλοι του λέγανε, σας παρακαλούμε, υπερβάλλεται ο κύριος Χίτλερ, μπορεί να είναι υπερβολικός σε κάποια θέματα, αλλά είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός. Έτσι ήταν η Ευρώπη τότε, όλοι ήταν η Ευρώπη με τα ίδια καθεστώτα. Μάλιστα. Τώρα όμως, εκείνο που όταν καθώς μπήκε στην Ανατολική, όταν μπήκε στην Ανατολική Τσεχία, που εκεί πια δεν υπήρχε η πραγματική κάλυψη, είναι Γερμανοί, οι κάτοικοι της Ανατολικής Τσεχίας δεν είναι Γερμανοί. Της Δυτικής ήταν, οπότε εκεί εντάξει, λες, ρε παιδί μου, να κάνω το στραβά μάτια, είναι Γερμανία. Αλλά η Ανατολική, τι μπήκε ο τύπος εκεί πέρα. Μπαίνοντας στην Ανατολική Τσεχία, είναι δίπλα στην Πολωνία. Είναι φανερό ποια είναι, θα είναι η επόμενη χώρα. Και η Πολωνία δεν είναι μια όποια χώρα. Ήταν η κομβική λύση της συνθήκης των Βερσαλιών. Δημιουργήθηκε επίτηδες μια μεγάλη Πολωνία για να αποκόβει τη Γερμανία από τις ανατολικές της βλέψεις, διότι προς τα εκεί υπήρχαν εκατομμύρια Γερμανοί κάτοικοι. Άρα η Αγγλία, ήταν φανερό ότι η Αγγλία δεν πρόκειται. Δηλαδή ότι η Πολωνία είναι το όριο της ανοχής. Και ότι εκεί θα παιχτεί πια η αρχή ή όχι ενός Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ο Χίτλερ το ήξερε. Μέχρι τότε δοκίμαζε και του βγαίνε. Τώρα ήξερε ότι ή θα μου βγει έτσι ή θα μου βγει γιουβέτσι. Αλλά προσέξτε να δείτε, για τους Γερμανούς πιο χαμένη πατρίδα από τη Δυτική Πολωνία δεν υπήρχε. Εδώ πέρα ήταν η Προσία. Ήταν η Προσία και μας πήραν την πατρίδα μας. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Άρα ήθελε και αυτό να το... Ήτανε, το είχε υποσχεθεί, έτσι. Προσέξτε τώρα να δείτε, είμαστε στο 39, η Αγγλία αρχίζει να διαμηνύει το Χίτλερ, δεν θα πάτε, αρχίζει να μυρίζει μπαρούτι, διότι η Αγγλία αρχίζει να αντιδρά. Και εκείνη τη στιγμή η ανθρωπότητα μένει ξανά, μανά, με κομμένη την ανάσα. Διότι όντας ανήσυχος πια ο κόσμος μετά την Ανατολική Τσεχία για το τι πρόκειται να γίνει, μαθαίνει, ανοίγει μια ωραία πρωία την εφημερίδα του, και διαβάζεις στη πρώτη σελίδα των εφημερίδων όλου του κόσμου το εξής απερίγραπτο. Συμφωνία Στάλιν-Χίτλερ. Είναι σαν να ο κόσμος έμεινε άναυδος, δεν έκλεινε το στόμα. Βρε γυναίκα, σωστά διάβασα. Το γράφει αυτό το πράγμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ναι. Στις εφημερίδες όλου του κόσμου υπήρχε η είδηση για αυτή τη συμφωνία. Τι είχε συμβεί? Ο Χίτλερ και ο Στάλιν είχαν συναντηθεί δια απεσταλμένων και είχαν συμφωνήσει σε μια συμφωνία η οποία έχει μείνει στην ιστορία ως συμφωνία Χίτλερ-Στάλιν ή Ρίμπεντροπ
Μολότοφ, είναι, έτσι είναι γνωστή αυτή η συμφωνία, λόγω των, των ονομάτων των υπουργών εξωτερικών που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Στις εφημερίδες, όταν βγήκε αυτή η είδηση, πρέπει να σας πω εν παρενθέσει ότι το 2009 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν στην Πολωνία μεγάλες τελετές. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Τώρα, δεν είναι πριν 5 χρόνια. Ο κύριος ομιλητής ήταν ο κύριος Πούτιν από τη Ρωσία και ο κύριος Κλίντον, νομίζω ήταν τότε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Πούτιν σε αυτή του την ομιλία ζήτησε συγγνώμη από την ανθρωπότητα για το σύμφωνο Στάλιν-Χίτλερ του 1939. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό το σύμφωνο. Τώρα, τι έλεγαν οι εφημερίδες ότι περιλαμβάνει αυτό το σύμφωνο? Αυτό το σύμφωνο είχε μία καθαρή, κοινοποιήθηκε δηλαδή από πλευράς των δύο πλευρών, τι υπέγραψε, και αυτό το οποίο υπέγραψαν ήταν αμοιβαία μη επίθεση, σύμφωνο αμοιβαίας μη επιθέσεως σε περίπτωση πολέμου. Τώρα, στις εφημερίδες, στις πιο έγκυρες και προχωρημένες εφημερίδες, συμπληρωνόταν ως είδηση ότι δεν είναι μόνο αυτή η συμφωνία, αλλά ότι έχει υπογραφεί να μπει η Γερμανία στην Πολωνία και όταν μπει στην Πολωνία να ενσωματώσει στη Γερμανία τη Δυτική Πολωνία, δηλαδή τη γερμανική πατρίδα, και το ανατολικό κομμάτι να επιτρέψει το Στάλιν να μπει και να το ενσωματώσει στη Ρωσία. Έτσι έγραφαν και συνέχιζαν από κάτω ότι επίσης μέσα στη συμφωνία είναι, αυτές είναι μυστικές πλευρές, ότι δεν είναι οι φανερές, ότι οι Σοβιετικοί θα μπουν στη Φιλανδία και η Γερμανία θα τους επιτρέψει να καταλάβουν την παλιά τους επαρχία. Αυτά όλα είναι δάφη που είχε χάσει η Σοβιετική Ένωση με το Μπρέστ-Λιτόφσκι και τώρα υποτίθεται ότι ήταν μέσα στη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, 1η Σεπτεμβρίου του 1939, όπως όλοι γνωρίζουμε, εισβάλλει η Γερμανία στην Πολωνία με ένα τεχνητό τρόπο, δεν ξέρω αν ξέρετε, διότι θέλετε να μείνουμε και λίγο παραπάνω απόψε, όσοι, γιατί για να μην σας τα πω πολύ περιληπτικά, είναι σπαρακτικά πράγματα αυτά. Η Γερμανία δεν ήθελε να φανεί ότι επιτίθεται στην Πολωνία. Προκαλούσε συνεχώς θέματα στην Πολωνία για να αντιδράσει η Πολωνία και έτσι να βρει ευκαιρία η Γερμανία να της επιτεθεί, να μείνει. Το θέμα ήταν να φανεί ότι αμήνεται. Η καυσερή η Πολωνία μόλις είχε δημιουργηθεί. Πριν από 10 τόσα χρόνια είχε δημιουργηθεί. Ήταν ακόμη πολύ πίσω οικονομικά και δεν ήθελε καθόλου να μπλεχτεί σε πόλεμο με μια χώρα που φαινόταν ότι είναι σιδερένια, ενωμένη κτλ. Οπότε ό,τι πρόκληση και αν έκανε ο Χίτλερ, η Πολωνία σφύριζε ανέμελα. Σου λέει άστο, να μήπως το γλιτώσουμε το πράγμα. Οπότε τι έκαναν. Πήρε ο Χίτλερ Πολωνούς, τους οποίους και έντυσε με πολωνικά ρούχα, με ρούχα Πολωνού στρατιώτη. Τους έβαλε όπλα, τους έδωσε όπλα να κρατούν του πολωνικού στρατού. Όχι, Πολωνούς. Βρήκε Πολωνούς. Από ότι μέσα στη Γερμανία υπήρχαν Πολωνοί και στα σύνορα κτλ. Βρήκε 4-5 Πολωνούς, τους έντυσε με πολωνικό, με τις σωστές στολές, με το σωστό όπλο, τους έφερε στο συνοριακό σταθμό που είναι Γερμανία-Πολωνία, είχαν σύνορα, ρε παιδί μου. Είναι από εδώ ένα κιόσκι πολωνικό, ένα κιόσκι γερμανικό. Τους φέρνει αυτούς τους καψερούς στη γερμανικό κιόσκι και τους γαζώνουν όλους, και τους Πολωνούς και τους Γερμανούς που ήταν μέσα. Άρα, τι βλέπεις, το γερμανικό περίπτερο γεμάτο πτώματα, 4-5 πτώματα γερμανικά, 4-5 πτώματα πολωνικά, και το όπλο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι το πολωνικό όπλο. Άρα εισέβαλαν οι Πολωνοί στη Γερμανία, σκότωσαν τους Γερμανούς στρατιώτες και μπαίνει μέσα ο Χίτλερ. Θέλω να σας πω απλά πράγματα, ρε παιδί μου. Μια φαντασία να έχει. Λοιπόν, εισβάλλουν στην Πολωνία και τώρα απέναντι από τα γερμανικά στρατιώτες, τώρα βγαίνουν στη ρούγα
τα γερμανικά στρατεύματα. Μέχρι τότε ο Χίτλερ δεν είχε αφήσει να φανεί το μέγεθος των επιτυχιών που είχε η βιομηχανία του στα όπλα. Δεν είχε επιτρέψει να φανεί αυτό το κομμάτι. Και τώρα βγαίνει ο γερμανικός στρατός και βλέπει η ανθρωπότητα τι είχε συμβεί αυτά τα 6 χρόνια. Διότι όλοι ήξεραν ότι και η μεταλλουργία λειτουργούσε κανονικά. Πια η Γερμανία έχει βαριά μεταλλουργία και έχει και μέταλλα. Και την σπουδαία βιομηχανία Krupp, που είναι μεγαλύτερη άμα στον Ελευσίνα. Άμα όταν περνάτε τα μεγάλα, οι γερανοί, οι μεγάλοι γερανοί που σηκώνουν πλοίου, Krupp γράφουν πάνω, είναι το καταπληκτικότερο τσάλι στη γη. Τα είχαν οι Γερμανοί αυτά και το know-how είχαν και είχαν σχεδιάσει καινούργια όπλα που δεν τα είχε ποτέ κανείς φανταστεί. Τα φοβεράτερα τους όπλα ήταν τα Panzer τους, δηλαδή τα tanks τα οποία είχαν σχεδιάσει, τα οποία ήταν σε θέση να κυλούν σε οποιοδήποτε έδαφος. Δεν είχε ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Και βέβαια τα καταπληκτικά τους αεροπλάνα, τα οποία ήταν σε θέση να κάνουν κάθετες εφορμήσεις, να ρίχνουν τις βόμβες με ακρίβεια πάνω από το κτίριο και να σηκώνονται πάλι καθέτος. Είναι τρομερό αυτό, απαιτητικό για τεχνικής πλευράς και για τους πιλότους. Ο Χίτλερ θεωρούσε ότι έχει τους καλύτερους πιλότες του κόσμου. Οι Γερμανοί πιλότοι φημίζονται. Πρέπει να σας πω ότι όταν τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλες οι αεροπορικές εταιρείες του κόσμου πέσανε πάνω στους επιζήσαντες πιλότους της Γερμανίας. Διότι ήταν τσακουστοί, δηλαδή. Άμα πάρεις Γερμανό πιλότο, σε σώζει και από πτώσει αεροπλάνου, να πούμε. Ήταν πολύ καλή η πιλότη τους. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε στη Ρούγα αυτός ο στρατός και απέναντί τους έχουν τον Πολωνικό στρατό, ο οποίος ήταν υπηκό. Απέναντί τους έρχεται το Πολωνικό υπηκό. Οι καψεροί, οι Πολωνοί είχαν άλογα. Και απέναντι έρχονται τα Panzer. Χαιρετίσματα, δεν το συζητούμε. Δηλαδή, δεν το συζητούμε. Η άμυνα των Πολωνών ήταν ηρωικότατη, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, δεν γαζώνονταν οι άνθρωποι. Σπάρθηκε η Πολωνία από σκοτωμένους έτσι. Άλογα και άνθρωποι, τέλειο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πράγματι ο Χίτλερ σταματάει στο μέσο της Πολωνίας και έρχονται οι Ρώσοι. Διασχίζουν τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ξανακαταλαμβάνουν δηλαδή τα εδάφη, προφανώς ήταν μέσα στη συμφωνία, γι' αυτό και ζήτησε και ο Πούτιν συγγνώμη, και καταλαμβάνεται η Ανατολική Πολωνία από τους Ρώσους. Δηλαδή η Πολωνία το 1939 ξαναγυρνάει σε αυτό που ήταν πάντοτε, χωρισμένη μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Οι Ρώσοι εισβάλλουν στην Φιλανδία για να ενσωματώσουν και τη Φιλανδία μέσα. Ο Χίτλερ άψογος, δεν αντιδρά, τον αφήνει, προφανώς και αυτό ήταν μέσα στη συμφωνία Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και τελειώνει αυτή η ιστορία μια χαρά. Το 39-40 έχει τελειώσει αυτό το πράγμα, η Σοβιετική είναι ξανά μέχρι την Πολωνία, η Γερμανία είναι στη μισή Πολωνία, αλλά τώρα ο Χίτλερ δεν θα σταματήσει διότι αμέσως, μόλις μπήκε ο Χίτλερ στην Πολωνία, κηρύσσει τον πόλεμο η Αγγλία εναντίον του. Είναι η Αγγλία που κηρύσσει τον πόλεμο. Πώς? Ήταν η ώρα. Αρχίζει λοιπόν τώρα ο Χίτλερ την επίθεση προς τι κάνει. Αρχίζει το Blitzkrieg που σας είπα. Blitzkrieg δηλαδή ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Στην πραγματικότητα έχει έναν αντίπαλο. Το 39 έναν αντίπαλο έχει. Την Αγγλία. Δεν υπάρχει άλλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπουν στον πόλεμο το 41. Τέλος του 41. Η Σοβιετική Ένωση θα μπει στον πόλεμο καλοκαίρι του 41. Μέχρι το 41, 39, 40 και 41 για 2,5 χρόνια ένας είναι ο αντίπαλος της μόνη της πολεμάει η Αγγλία τους Γερμανούς. Η γερμανική πλευρά, επειδή έχει γνώση αμέσως η πολεμική μηχανή της Αγγλίας ετοιμάζεται, θέλει να αποκόψει την Αγγλία από κάθε στήριξη στη Δυτική Ευρώπη. Και έτσι αμέσως αρχίζει αυτό τον κεραυνοβόλο πόλεμο. Τα στρατεύματα του με ταχύτητα απίστευτη δεν έχει ξαναγίνει. Καταλαμβάνουν σε 6 εβδομάδες την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Νορβηγία και τη Γαλλία. Τη Γαλλία! Η Γαλλία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται να είναι αδύναμη.
και τελείως παραδομένη. Δεν έχει καμία ουσιαστική συμμετοχή και προσέξτε να δείτε, ένας από τους λόγους είναι πρώτον ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες, δεν ήταν μακριά, 20 χρόνια πριν, είχε χάσει 1,5 εκατομμύριο νέα άτομα. Και όταν τέλειωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στη Γαλλία ένας πατριώτης στρατηγός είχε φανταστεί μία λύση που θα προστατεύσει τη Γαλλία από τυχόν εισβολή της Γερμανίας και θα προστατεύσει και την τόσο μεγάλη θυσία εκατομμυρίων νέων. Αυτός λεγόταν Μαζινό και είχε προτείνει ένα είδος αμήνης που θεωρούνταν το τελευταία λέξη της άμυνας στον κόσμο, γι' αυτό και τιμηθήκαν και άλλοι λαοί αυτή τη γραμμή Μαζινό, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Ιωάννης Μεταξάς δημιούργησε πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ένα καταπληκτικό τεχνικό έργο, είναι άμα το έχετε δει ποτέ. Μένεις άναυδος κυριολεκτικά, είναι χιλιόμετρα ολόκληρα η γραμμή Μεταξά. Αντίστοιχη ήταν ακριβώς η γραμμή Μαζινό. Τι είναι δηλαδή, υπόγειες διαδρομές, πολύ καλά κτισμένες, με εστιατόρια, με τουαλέτες, με εκκλησία, με νοσοκομείο, με κοιτώνες κτλ. Κάθε τόσο, ούτως ώστε ο στρατός να είναι καλυμμένος από κάτω, να μην είναι εκτεθειμένος στα πυρά, και κάθε τόσο να βγαίνει μια μικρό ανοιγματάκι για να βάζεις την γκάνη του όπλου και εσύ να πυροβολείς, ο δε αντίπαλος να μην βλέπει περίπου από πού έρχεται αυτό το πράγμα και να μην μπορεί να σε βλάψει. Τώρα η γραμμή Μαζινό ήταν ένα καταπληκτικό έργο τεχνικό που, όπως αποδείχθηκε, δεν έφερε τη διαφορά, όπως και η γραμμή Μεταξά επίσης δεν έσωσε την Ελλάδα όταν έγινε εισβολή των Γερμανών, διότι όταν οι Γερμανοί μας χτύπησαν στη γραμμή Μεταξά και είδαν την γενναία άμυνα και αποτελεσματική του στρατού μας εκεί, απλώς παρέκαμψαν και μπήκαν από τη Θεσσαλονίκη, αντί να επιμείνουν εκεί. Το ίδιο έγινε και με την γραμμή Μαζινό, οι χιτλερικοί την παρέκαμψαν και την πέρασαν από πάνω, διότι η γραμμή Μαζινό είχε σχεδιαστεί με τα μεγέθη και τα όπλα του 14. Αλλά του Χίτλερ, γιατί δεν ήταν μόνο υπόγεια, ήταν και σίδερα και ατσάλια και μεγάλες πέτρες που θα εμπόδιζαν τα τάγκ να περάσουν, αλλά τα πάντσερ δεν καταλαβαίνανε Χριστό. Καβαλούσαν όλα αυτά και περνάγανε. Οπότε τα χιτλερικά στρατεύματα μπήκαν στη Γαλλία, εν ρηπή οφθαλμού κατελήφθη η χώρα, ποιος να το περίμενε, η Γαλλία ήταν η δεύτερη σπουδαιότερη χώρα της Ευρώπης, παγκοσμίως θρηλυκή χώρα, και το ενδιαφέρον είναι ότι όχι μόνο η Γαλλία κατελήφθη, αλλά το ίμιση της Γαλλίας συνετάγει με τους Γερμανούς υπό τον στρατηγό Πετέν. Ο στρατηγός Πετέν ήταν ο ήρωας των Γάλλων στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και θεώρησε πατριωτικό του καθήκον, όπως εξηγούσε μέχρι το τέλος της ζωής του, να συνταυτιστεί με τους Γερμανούς, διότι έτσι διέσωζε τη Γαλλία από καταστροφές και διέσωζε τον γαλλικό στρατό κτλ. Μάλιστα, μπορείτε να φανταστείτε την ανθρωπότητα τι μηνύματα παίρνει από αυτή την ιστορία. Εδώ πέρα, μέσα σε ελάχιστο διάστημα, αυτή η μηχανή είναι σε θέση να καταβάλει χώρες πανίσχυρες. Οπότε το μήνυμα που έπαιρνε η ανθρωπότητα είναι ότι εδώ πέρα δεν βάζει, σε λίγο θα μας έχει καταλάβει όλους η Γερμανία. Εκεί όλα αυτά στόχευαν από πλευράς των Γερμανών στο να επιτεθούν στην Αγγλία, να απομονώσουν την Αγγλία και να επιτεθούν σε αυτήν. Και πράγματι το 40 θα αρχίσει η περίφημη μάχη της Αγγλίας, η οποία στηρίχτηκε από πλευράς Γερμανών στον αέρα. Δηλαδή οι Γερμανοί θα μπορούσαν να χτυπήσουν την Αγγλία από θαλάσσης. Η Αγγλία ήταν εξακουστή θαλασσομάχος και οι Γερμανοί ήταν πολύ καλοί στη θάλασσα, αλλά σαν τους το ζήγησε ο Χίτλερ και σκέφτηκε ότι καλύτερα να στηριχτεί στη Luftwaffe, γιατί οι πιλότοι του ήταν εξακουστοί παγκοσμίως, οπότε και άρχισε η επίθεση αεροπορικά. Η Αγγλία με τη σειρά της προετοιμάζονταν για αυτό το χτύπημα και
θα γνωρίζετε ίσως ότι τελικά αυτή η επίθεση των Γερμανών έληξε με νίκη των Άγγλων πιλότων, διότι ενώ άρχισαν εδώ, έγιναν μερικά εντυπωσιακά πράγματα στην Αγγλία, μόνη της κρατάει τον πόλεμο, δεν υπάρχει κανένας άλλος, αλλά στην Αγγλία υπάρχει ένα πολύ υψηλό πνεύμα, θα το αντέξουμε αυτό το πράγμα. Όλη η χώρα αντιδράει, οι Άγγλοι είναι ξακουστής ψυχραιμίας άνθρωποι, στα όρια του ανεκδότου, όπως ξέρετε. Και σε αυτή τη στιγμή η πολιτική της ηγεσία πραγματικά έγραψε έπος. Ακόμα και ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο οποίος ήταν ψευδός και δεν μιλούσε ο καψερός καλά, για να μπορέσει, εκείνη ήταν τόσο σημαντική στιγμή στη χώρα, που το προσπάθησε ο καψερός και μπόρεσε και έβγαλε ένα διάγγελμα χωρίς να ψευδίσει, διότι ήταν στιγμή που έπρεπε να δώσει στο λαό του. Ο πατέρας της Ελισάβετ ήταν εδώ, ο πατέρας της είναι Ελισάβετ. Εκτός από αυτό, ο βασιλιάς της Αγγλίας και η βασιλική οικογένεια διεμήνησαν στον αγγλικό λαό ότι ξεκινάει μια φρικτή δοκιμασία για τη χώρα μας, θα τη ζήσουμε όλοι μαζί. Και η βασιλική οικογένεια δεν θα μετακινηθεί από το Λονδίνο. Ήταν φανερό ότι το Λονδίνο θα έχει το μεγαλύτερο χτύπημα, άρα έδωσε ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε. Ταυτοχρόνως ο Τσόρτσιλ φυσικά έγινε πρωθυπουργός της Αγγλίας, μόλις τα γεγονότα τον δικαίωσαν. Τον φωνάξανε ακριβώς, τον φωνάξανε αυτόν τον παράξενο τύπο που τόσο καιρό έλεγε τα παράξενα πράγματα και έτρωγε σφαλιάρα, τώρα του είπαν ελάτε κύριε Τσόρτσι. Και ο μέσος οργάνωσε, το πρώτο το οποίο οργάνωσε ο Τσόρτσι μαζί με τη βασιλική οικογένεια, είναι η άμεση απομάκρυνση όλων των παιδιών της Αγγλίας από τα αστικά κέντρα. Μέσα σε 2 μέρες επιτάχθηκε το πάνω, ότι κινητοκάρα, μουλάρια, αυτοκίνητα κτλ. Δόθηκε διαταγή οδηγία στην τάδε ώρα, θα είστε στην πλατεία Συντάγματος. Ξέρετε, αυτές οι συνοικίες στην πλατεία Συντάγματος, οι άλλες συνοικίες στην πλατεία Ομονίας, οι άλλες εκεί. Όλες οι μανάδες φέρουν τα παιδιά τους από μωρά μέχρι 17 ξέρω εγώ χρονών, με ένα βαλιτσάκι μόνο, για να τα πάρουν, τα παίρνουν και τα διοχετεύτηκαν στα χωριά της Αγγλίας, διότι σωστά υπολογίστηκε ότι οι Γερμανοί θα βομβαρδίσουν πόλεις, να μην χαθούν τα παιδιά, να διασωθούν τα παιδιά, και όλα έγιναν με απόλυτη τάξη. Όλοι ήταν βέβαιοι ότι θα τους έρθει ένα χαρτί που είναι το παιδί τους, σε ποια οικογένεια, διότι τα χωριά επίσης περίμεναν τα παιδιά, τα πήραν, τα φιλοξενούσαν κτλ. Θέλω να πω, η Αγγλία μπήκε σε μια διαδικασία μεγαλειώδους ετοιμασίας για το μεγάλο κακό που επρόκειτο να έρθει, το οποίο και ήρθε, και ήταν αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, φρικαλαίοι βομβαρδισμοί από πλευράς της Luftwaffe, της του Λονδίνου, αλλά και των βιομηχανικών κέντρων της Αγγλίας. Μάλιστα, να σκεφτείτε, η γερμανική γλώσσα απέκτησε ένα επιπλέον ρήμα, το ρήμα «Coventrieren», που θα πει «ισοπεδώνω μια πόλη σαν το Coventry». Το Coventry ήταν μια σημαντική βιομηχανική πόλη της Αγγλίας, την οποία και ισοπαίδωσε η Luftwaffe με εμπριστικές βόμβες, έτσι ώστε όταν έληξε η επίθεση δεν υπήρχε το Coventry, ούτε οι κάτοικοι του Coventry μπορούσαν να αναγνωριστούν. Ήταν τελείως καμένοι. Άρα το ρήμα Coventrieren σημαίνει «εξαλείφω μια πόλη». Από τη δικιά τους πάλι πλευρά όμως οι Άγγλοι δεν μείνανε με τα χέρια σταυρωμένα, διότι και αυτοί είχαν πολύ καλούς πιλότους και καλά αεροπλάνα. Είχαν την RAF, Royal Air Forces. Έτσι σηκώθηκε η RAF πάνω στον αέρα και άρχισαν μάχες σώμα με σώμα, δηλαδή αεροπλάνο το αεροπλάνο. Και μετά από μήνες συγκρούσεων η Luftwaffe υποχώρησε. Άρα η Αγγλία κερδίζει την πρώτη μάχη του πολέμου, η περίφημη ο μάχη της Αγγλίας, όπως λέχθηκε, και όχι απλώς κέρδισε. Φυσικά ο Χίτλερ πήρε την απόφαση να σταματήσει να στέλνει άλλες επιδρομές στην Αγγλία, λέγοντας ότι θα επανέλθω. Αλλά αλλά η Αγγλία πήρε το αντίθετο, δηλαδή έστελνε συνέχεια η RAF,
δεν σταμάτησε από το 41 μέχρι το 45 να βομβαρδίζει την Γερμανία. Δηλαδή έφευγαν οι πιλότες, τις κάνανε μαγιές. Κυριολεκτικά μπαίνανε μέσα στη Γερμανία, βομβάρδιζαν και βγαίνανε. Όσοι άλλους τους ρίχνανε. Δηλαδή εδώ γινόταν πόλεμος πια αρμαγεδόν, ας πούμε. Μάλιστα, η Αγγλία είναι η μόνη χώρα η οποία έμεινε όρθια σε όλο τον πόλεμο. Ήταν θρηλυκή η συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν η χώρα στην οποία κατέφυγαν οι κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ευρώπης. Διότι ο Χίτλερ κατέλαβε ολόκληρη την Ευρώπη και την ώρα που έμπαινε οι χιτλερικά στρατεύματα σε κάθε χώρα, οι κυβερνήσεις έφευγαν να εγκατασταθούν αλλού, γιατί είναι πολύ μεγάλη ήττα να συλληφθεί από τον εισβάλλοντα μια κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό είναι πολύ βαρύ σε κάθε χώρα. Και όλες οι χώρες της Ευρώπης, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης διεσώθησαν στην Αγγλία της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης. Όπως γνωρίζετε, ο βασιλεύς και η κυβέρνηση διέφυγε στην Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή δεν είναι Μέση Ανατολή, είναι Αγγλία. Στην Αγγλία διέφυγαν, διότι η Αίγυπτος και ο Λίβανος και η Παλαιστίνη ήταν αγγλικά εδάφη. Στην Αγγλία, όλοι στην Αγγλία πήγαν, δεν πήγαν κάπου αλλού, διότι η Αγγλία έμοιαζε να είναι η πανίσχυρη χώρα της Ευρώπης. Ήταν η δεύτερη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Είχαν πάρει τα ενία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πάλι δηλώνουν απομονωτισμό. Λέει, σας ήρθανε μια φορά, σας βγάλαμε το φίδι από την τρύπα, μη μας ξανατρελάνετε. Εμείς δεν υπογράψαμε τη συνθήκη των Βερσαλιών, σας το είχαμε πει, τα κάνατε μαντάρα και ξανά πόλεμος. Θέλω να πω, η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων είχε αυτό το κλίμα. Μας έχετε τρελάνει εκεί πέρα στην Ευρώπη, πόλεμο και πόλεμο και πόλεμο. Ξαναβρείτε τα μόνο σας. Τελικά θα ξαναμπεί και αυτή μέσα, όπως γνωρίζετε. Η επόμενη κίνηση των Γερμανών είναι να χτυπήσουν την Βόρεια Αφρική, διότι τους ενδιαφέρει εδώ τα αποθέματα πετρελαίου που υπάρχουν. Ένας πόλεμος απαιτεί τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και οι Γερμανοί έπρεπε να βεβαιωθούν ότι θα βρίσκουν. Και έτσι χτύπησαν τη Βόρεια Αφρική με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη Βόρεια Αφρική ποιος την υπερασπίζεται? Οι Άγγλοι. Αφού είναι στον έλεγχο τους η Αίγυπτος. Θέλω να μην μπω σε λεπτομέρειες τα υπόλοιπα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ γίνεται μια τιτάνια σύγκρουση μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας στη Βόρεια Αφρική. Η γερμανική πλευρά διαθέτει έναν χαρισματικό στρατηγό, ο οποίος επωνομάστηκε και Αλεπού της Ερήμου, ο Ρόμελ, ο οποίος και συντρίβει κάθε αγγλική επίθεση. Μέχρι ότου ο Τσόρτσιλ να αναθέσει την άμυνα της Βόρειας Αφρικής σε έναν όχι και πρώτο όνομα στρατηγό, λεγόταν Μοντγκόμερι, ο οποίος αποδείχθηκε ο αντι-Ρόμελ, και έτσι η Αφρική τελικά κρατήθηκε στην πλευρά της Αγγλίας. Και η μεγάλη ήττα των Γερμανών, η τελική ήττα των Γερμανών έγινε έξω από την Αλεξάνδρεια στη μάχη του Λελ Αλαμέιν το 42, δηλαδή το 42 τέλειωσε εδώ αυτή η ιστορία με νίκη των Άγγλων. Η Αγγλία δύο φορές έχει νικήσει, είναι η μόνη δύναμη που είναι όρθια και πολεμάει μόνη της. Η Ρωσία ακόμη δεν έχει μπει, η Ρωσία είναι στα όρια του συμμάχου με την Γερμανία, αφού είχαν υπογράψει συνθήκη η οποία επέτρεψε τη Γερμανία να καταλάβει τη μισή Ευρώπη κτλ. Η Ρωσία δεν μετέχει στον πόλεμο, βεβαίως η Αμερική δεν μετέχει στον πόλεμο, και τώρα θα μπούμε σε επόμενες ιστορίες, διότι ο Χίτλερ όταν βλέπει να δυσκολεύουν, έτσι και αλλιώς το είχε στο νου του. Προφανώς είχε στο νου του να χτυπήσει τη Ρωσία από ένα σημείο και πέρα, και είχε και προετοιμάσει την επίθεση αυτή. Την ονόμαζε επίθεση Μπαρμπαρόσα, και είναι η επίθεση Μπαρμπαρόσα αυτή που προετοιμάστηκε από την Γερμανία εναντίον της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Η Γερμανία έχει σχεδιάσει μία επίθεση στη Ρωσία που θα περιέδαινε από 5 σημεία. Δεν θα ήταν από μία πλευρά είσοδος, αλλά μία τανάλια από 5 σημεία,
ο Χίτλερ είχε την εντύπωση ότι οι Ρώσοι δεν ξέρουν να πολεμούν και του δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση όταν μπήκαν τα ρωσικά στρατεύματα στη Φιλανδία μετά από την συμφωνία Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Φιλανδία με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Μια μικρή χώρα δηλαδή στάθηκε πολύ δύσκολο στους Ρώσους να την καταλάβουν. Τελικά την κατέλαβαν, αλλά με μεγάλες απώλειες και μεγάλη δυσκολία. Άρα ο Χίτλερ πήρε το μήνυμα ότι αυτοί οι τύποι εκεί μπουνταλάδες ανύπαρκτοι είναι, δεν ξέρουν και να πολεμούν, τίποτα δεν είναι. Στο μεταξύ στην Γερμανία έτσι κι αλλιώς υπήρχε προπαγάνδα μονίμως εναντίον των κομμουνιστών. Το συζητούμε. Ο Χίτλερ είχε κάνει καριέρα με αυτό το πράγμα από το 1933. Όλοι αυτοί είναι αντικομμουνιστές, άρα και εναντίον της Ρωσίας δεν το συζητούμε, παρότι υπήρχε η συμφωνία. Και αυτή η προπαγάνδα εναντίον των Ρώσων είχε πάρει και ρατσιστικά χαρακτηριστικά, διότι τους περιέγραφαν ως αρουραίους, ως υπανθρώπους, έβγαιναν και περιοδικά με τον τίτλο «Ο υπάνθρωπος» και αφορούσε τους Ρώσους, τους Σλάβους. Να σας πω κάτι, Σλάβοι και Γερμανοί από το 800 μετά Χριστόν μισούν ο ένας τον άλλον, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ. Είναι ένα στρωμένο δίκτυο μίσους. Τώρα πήρε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, οπότε ήρθε και έδεσε το κιδόνι και το πράγμα έφτασε στα επίπεδα τα οποία έφτασε στο στολέφτο, διότι όταν μπήκαν τα γερμανικά στρατεύματα, εισέβαλαν τελικά τον Ιούνιο του 1941, εισέβαλαν στη Ρωσία, άρα έσπασαν το μονομερός, το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, δεν μπήκανε για να κατακτήσουν, αλλά για να εξολοθρεύσουν τον πληθυσμό. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στη Ρωσία είναι ανήκουστο, τα εγκλήματα κατά των αμάχων κτλ. Και με τρομερή βία. Να σκεφτείτε, μέχρι να φτάσουν οι Γερμανοί από το νότο, δηλαδή μπήκανε από 5 σημεία, μισό λεπτό να το εντοπίσω, μπήκανε από τη Μαύρη Θάλασσα, μπήκανε από την Πολωνία, μπήκανε από όλα τα 5 σημεία, μέχρι να φτάσουν οι Γερμανοί στη Μόσχα που έφτασαν. Με περίπατο έφτασαν. Σας θυμίζω ότι έγινε ό,τι έγινε και με τον Ναπολέοντα, ένα πράγμα τρομερό. Οι Ρώσοι είχαν 16 εκατομμύρια νεκρούς. Το συλλαμβάνει ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες 16 εκατομμύρια νεκρούς. Πολλοί από αυτούς ήταν στρατιώτες, αλλά πάρα πολλοί ήταν άμαχοι. Διότι σκότωναν ολόκληρες πόλεις. Αυτό το οποίο εδώ έχουμε, τα Καλάβρητα, το Δίστομο κτλ. Φανταστείτε το επί χίλια. Δηλαδή δεν είχε τελειωμό αυτό το πράγμα. Και το λέω διότι όταν είχα δει μια φορά στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, πριν από, δεν θυμάμαι, κάποια χρόνια, ένα ντοκιμαντέρ που μου είχε φαεί καταπληκτικό, δεν ξέρω γερμανικό ήταν, πάντως είχαν πάρει συνεντεύξεις από Γερμανούς στρατιώτες οι οποίοι είχαν μετάσχει σε αυτή την επίθεση στη Ρωσία, που τώρα ήταν 70 και 80 χρονών, παππούλιδες, ευγενείς, ξέρετε. Μπαίνει κάμερα σε ένα σπίτι γερμανικό, δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Γερμανία, είναι στα όρια του παραμυθιού αυτό το πράγμα. Τα χωριά τους είναι ένα παραμύθι, δεν είναι του κόσμου τούτου. Κρέμονται λουλουδάκια, όλα είναι καθαρά, πεντακάθαρα, όλα είναι βαμμένα, σαν ψέμα, νομίζω ότι είσαι σε παραμύθι. Μπαίνει λοιπόν η κάμερα, ας πούμε, σε ένα τέτοιο σπίτι, μέσα ο παππούς στην καρέκλα, ευγενής και τα λοιπά, και το ρωτάει είχατε μετάσχει στην επίθεση στη Ρωσία, ναι. Κάνατε κι εσείς, σφάξατε παιδιά, γυναίκες και τα λοιπά, ναι, σφάξα. Και πώς αισθανόσασταν τότε, πώς αισθάνεστε γι' αυτό, πώς αισθάνεστε, τι να σας πω, αισθάνομαι συντετριμμένος, αλλά έγινε, το έκανα. Και τότε πώς αισθανόσασταν? Δεν αισθανόμουν τίποτα. Ήμουνα 18 χρονών, είχα μάθει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αρουραίοι, δεν είναι άνθρωποι, και δεν αισθανόμουν τίποτα. Δηλαδή έβλεπα αυτή τη συνέντευξη, ένα σεβάσμιος παππούς, έτσι, και αναρωτιέσαι για σένα, για το είδος σου, διότι
εσύ στη θέση τι θα έκανες. Ξέρετε, όταν είσαι απ' έξω, πολλά λες. Αλλά δεν ξέρω. Μπορεί και εγώ. Μπορεί και εγώ, αν ήμουν, τι να πω, λέω. Σε όλα αυτά. Είναι άβυσος η ψυχή μας και παρασυρώμαστε από χίλια μύρια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπήκανε μέσα στη Ρωσία. Ήδη είχαν χτυπήσει τα Βαλκάνια οι Γερμανοί και τα... και κατενίκησαν όλους, και τους Σέρβους και τους κατέλαβαν όλη την Ιουγκοσλαβία, κατέλαβαν την Ελλάδα ολόκληρη, παρότι οι Έλληνες είχαν νικήσει τους Ιταλούς στην εισβολή τους. Μετά, όταν ήρθαν οι Γερμανοί, η Ελλάδα ιτήθηκε, η Κρήτη άντεξε λίγο περισσότερο. Πρέπει να σας πω ότι η Αγγλία όχι μόνο κρατήθηκε ίδια όρθια, αλλά έστειλε στρατεύματα σε όλη τη Μεσόγειο, εκεί που περίμενε ότι θα χτυπηθούν από τη Γερμανία. Θα χτυπηθούν από τη Γερμανία. Έτσι στην Ελλάδα υπήρχαν χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες Άγγλοι στρατιώτες, Νεοζηλανδοί στρατιώτες, Καναδοί στρατιώτες. Αν θα δείτε στην Κρήτη και εδώ, είναι σπαρμένα τα νεκροταφεία με Αγγλοσάξονες. Η κοινοπολιτεία είχε έρθει να υπερασπίσει την Κρήτη. Η Κρήτη μαζί με τους κριτικούς που λέει και η ψυχούλα τους, κράτησε καμιά δεκαπενταριά μέρες. Αυτό καθυστέρησε τα σχέδια του Χίτλερ. Χτύπησαν τελικά, τέλειωσε και η Κρήτη, έπεσα όλα. Θα ξέρετε ότι η ελληνική αντίσταση που αναπτύχθηκε γρήγορα, σαν κύριο στόχο της είχε να μεταφέρει αποκλεισμένους Άγγλους και Νεοζηλανδούς στρατιώτες, να τους βάζει σε πλοία και να τους στέλνει στη Μέση Ανατολή. Ήταν το κύριο έργο της Εθνικής Αντίστασης τα πρώτα δύο χρόνια, γιατί είχαν αποκλειστεί χιλιάδες Άγγλοι στρατιώτες πάνω στα βουνά, στην Κρήτη κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τέλειωσε και η Ελλάδα και τώρα ο Χίτλερ επιτίθεται στην Ρωσία, επιτίθεται Ιούνιο του 1941, δεν βρίσκει σχεδόν καμία αντίσταση, το πράγμα είναι στα όρια του παλαβού, ο Χίτλερ δεν πιστεύει ότι ό,τι συμβαίνει με τον Ναπολέοντα. Δεν πιστεύει στα μάτια του ότι δηλαδή αυτή η μεγάλη χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καθόλου τον γερμανικό στρατό. Συλλαμβάνει ολόκληρα στρατεύματα έξω από το Κίεβο μέσα σε ένα απόγευμα, συνέλαβαν 500.000 Ρώσους στρατιώτες. Σε ένα απόγευμα μόνο. Ο ρωσικός στρατός έμοιαζε να είναι ανύπαρκτος. Ο Στάλιν έκανε τον γενικό, ήταν ο επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ξέρετε ότι σε αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξαν όχι λίγοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν τους στρατιωτικούς αρχηγούς. Ένας είναι ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ έπαιρνε ο ίδιος αποφάσεις επιτελικές στρατιωτικές. Ο Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ οργάνωσε εκστρατεία μόνος του στην Νορβηγία, πέτυχε φρικτά, πέθαναν δεν θυμάμαι πόσοι, 150.000 Άγγλοι στρατιώτες, ένα φιάσκο δηλαδή, διότι παρίστανε τον στρατηγό. Ρε παιδάκι μου, είναι μερικοί πολιτικοί που μπορεί να είναι και στρατηγοί, αλλά δεν είμαστε όλοι όλα, ο καθένας μας σε κάτι είμαστε, είμαι ένα καλός, σε άλλο είμαστε μέτριοι, σε άλλο είμαστε ελλήνοι, έτσι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν είμαστε όλοι όλα. Ο Στάλιν παίζει τον αρχηγό του επιτελείου, με αποτέλεσμα 16 εκατομμύρια νεκροί μέχρι τη Μόσχα. Και ένα στρατό απολύτως διελειμμένο. Έφτασαν τα στρατεύματα του Χίτλερ στη Μόσχα, δηλαδή ο Στάλιν δούλευε και από το γραφείο του άκουγε τα πολυβόλα και τις ελπίστριες τις γερμανικές. Δηλαδή έφτασε στο... Και την ίστατη στιγμή ρωτάει ο Στάλιν ποιος είναι ο καλύτερος στρατηγός μας, ή ποιος είναι ο καλύτερος στρατηγός μας, Ζούκοφ κύριε Γενική Γραμματέα, Τζούικοφ ή Τζούκοφ ή Ζούικοφ, φέρτε τον εδώ. Έρχεται ο Ζούκοφ και του λέει Ανηλευκό, κάνε ό,τι μπορείς, είμαστε χαμένοι. Ξαναρχίζει η ίδια ιστορία με τον Κουτούζο. Καλεί ο αμέσως τα πια παίρνει πάνω του ο Ζούκοφ, ήταν 12 και 5, δεν ήταν 12 παρά 5. Αρχίζει και καλεί στρατεύματα αμέσως, καλεί καινούριες πλάσεις να έρθουν και μικρά παιδιά, από 16 και πάνω όλοι γύρω. Καλούνε στρατεύματα, τους φέρνουν με τον υπερσιβηρικό από την Στέπα για να ενισχυθεί η άμυνα της Μόσχας. Μάλιστα έχουμε και τις αναφορές του γερμανικού επιτελείου προς τον Φιούρερ, να πούμε, που σε κάποια στιγμή πια έχει φτάσει το χειμώνας,
γράφει ότι πάμε πολύ καλά, Φιούρερ, μην ανησυχείτε, όλα πάμε πολύ καλά. Μόνο οι Ρώσοι είναι λίγο πιο ζώρικοι πια στην άμυνά τους. Άρχισαν να βλέπουν οι Γερμανοί διαφορά στην άμυνα των Ρώσων. Μέχρι τότε ήταν τελείως διαλυμένοι. Αλλά από τα πτώματα που βλέπουμε ολόγυρά μας, παράξενο, είναι σχεδόν όλα με σχιστά μάτια. Ήτανε οι εφεδρίες που είχαν έρθει από τη Στέβα και ήταν άνθρωποι μογγολικών φυλών κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί γύρω στα τέλη φθινοπόρου του 1942, έτσι, δηλαδή μπήκανε το 1941, έχει έρθει το 1942, δηλαδή χειμώνας καβάλισε, όχι το φθινόπωρο, σε 6 μήνες μετά, οι Γερμανοί σταματούν έξω από την Μόσχα. Το αστείο είναι ότι είχε στελεί μήνυμα στην Γερμανία ότι την πήραμε τη Μόσχα. Και είχαν γίνει χαρές στη Γερμανία, γιατί πράγματι είχαν φτάσει, ας πούμε, στο κουτσοπόδι. Αλλά δεν την είχαν πάρει το Άργος, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και δεν το πήραν ποτέ. Τώρα, η Ρώση έχει πια αρχίσει και χειμωνιάζει, έχουν αναστρέψει το μέτωπο χάρη στις ενέργειες του Ζούκοφ και 1,5 εκατομμύριο νεκροί που πέφτουν μόνο στη Μόσχα. Μόνο για την αντιστροφή του πολέμου στη Μόσχα είναι 1,5 εκατομμύριο Σοβιετικοί. Το από δε την πλευρά της Γερμανίας, επίσης αρχίζει να η Γερμανία να βλέπει τα μεγάλες δυσκολίες, διότι αυτό που ανάμεσα στα άλλα που είχε συμβεί είναι ότι όταν το επιτελείο στη Γερμανία τους έλεγε τι να σας στείλουμε από ενίσχυση, επειδή τα γερμανικά στρατεύματα άρχισαν να νιώθουν την καυτή ανάσα τώρα του κόκκινου στρατού, ενώ μέχρι τότε είχαν περίπατο, οι επιτελείς είπαν στείλτε μας πολεμοφόδια, στείλτε μας πολεμοφόδια. Να σας στείλουμε ζεστές στολές του χειμώνα. Στείλτε μας πολεμοφόδια, φέρτε τα αυτά μετά. Τώρα επηγόμαστε για τα πολεμοφόδια. Όταν όμως μπήκε ο χειμώνας, οι Ρώσοι είχαν ανακάμψει στο μέτωπο και μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τις αποστολές, δηλαδή άρχισαν να ρίχνουν αεροπλάνα κτλ. Οπότε ένας μεγάλος αριθμός Γερμανών στρατιωτών είναι πάγωσαν. Δεν είχαν ρούχα να φορέσουν, γιατί είχαν τις στολές τις καλοκαιρινές. Διότι οι Γερμανοί δεν είναι Βεδουίνοι, και αυτοί ξέρουν από κρύο η χώρα τους και αυτοί κρύα είναι. Δεν είναι ότι εντάξει ήρθαν σε μια χώρα που μπορεί το κρύο το ρωσικό να είναι πιο σφοδρό, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξέρανε. Θέλω να πω, πάρτε αυγό και κούρευτο όταν βλέπεις αυτές τις ισορροπίες. Και τώρα αρχίζει η αντεπίθεση του. Ο κόκκινος στρατός αντεπιτίθεται πια και σμπρώχνει το γερμανικό προς τα πίσω. Σε αυτό το πρώτο γύρο του πολέμου, οι Σοβιετικοί έμοιαζαν να χάνουν από όλες τις πλευρές, είχαν όμως δύο νίκες. Η μία νίκη είναι, και πραγματικά σπουδαίες νίκες, η μία νίκη είναι ότι το Λένιγκραντ, δηλαδή η Αγία Πετρούπολη, η οποία άρχισε από την πρώτη μέρα του πολέμου να πολιορκείται με καθημερινούς βομβαρδισμούς, άντεξε 2 χρόνια βομβαρδισμών. Μία πόλη η οποία βομβαρδίζονταν καθημερινά επί 2 χρόνια. Και άντεξε. Χάρη στη λίμνη Λατόγκα και τον ηρωισμό φυσικά των στρατιωτών, οι οποίοι έφερναν μέσα στην πόλη κάποια τροφή να φάει κάποιος. Είχαν τελειώσει οι γάτες, τα αρουραίοι, δεν το συζητάμε. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν εκτεταμένοι κανιβαλισμοί. Είναι εκτεταμένοι κανιβαλισμοί, δηλαδή τα πτώματα συνήθως τρώγονταν. Και δικά σου πτώματα δηλαδή. Αλλιώς δεν έβγαινε. Τρυφερές καταστάσεις. Σας λέω, 55 εκατομμύρια νεκροί σε όλο αυτό το πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, καθώς πια και η δεύτερη νίκη των Ρώσων στην πρώτη τους φάση, όπως σας είπα, αυτή τη φάση της ήττας, γιατί μετά θα το αναστρέψουν ολότελα, είναι η μεταφορά των εργοστασίων. Διότι εκεί στο σημείο το οποίο εισέβαλαν οι Γερμανοί, είναι η δυτική, το δυτικό κομμάτι της Ρωσίας. Η εκβιομηχάνηση της Ρωσίας του 30 έγινε πάλι σε αυτή τη δυτική ζώνη. Άρα οι Γερμανοί μπαίνοντας μέσα θα συνελάμβαναν με αυτό το περίπατο το οποίο κάνανε. Θα παίρνανε όχι μόνο τη γη, αλλά και τα εργοστάσια. Και θα τα αξιοποιούσαν για τον εαυτό τους. Κάποια από αυτά ήταν μεταλλουργίες, ήταν οχήματα, ήταν για οχήματα, ήταν
στρατιωτικά εργοστάσια κτλ. Οπότε αποφασίστηκε να μεταφερθούν τα κέρια εργοστάσια, όχι όλα. Τώρα, άμα ένα εργοστάσιο κάνει, ξέρω εγώ, μπρίκια, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά άμα είναι στρατηγικό εργοστάσιο, να μην πέσει στα χέρια των Γερμανών. Και μεταφέρθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 2.300 εργοστάσια. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Με τον εξής τρόπο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, άνθρωποι, εργάτες και τεχνικοί, αποσυναρμολογούσαν τον εξοπλισμό των εργοστασίων, τα έβαζαν σε κασόνια, τα φόρτωναν στον υπερσιβηρικό. Ο υπερσιβηρικός τα έφερνε πέρα από το Ουράλιο. Άλλες χιλιάδες άνθρωποι εκεί συνεχώς δούλευαν, στείλανε βάσεις και τείχους και παίρναν τα κασόνια, τα ξανανοίγανε, τα ξαναστείλανε, ούτως ώστε να μεταφερθεί η παραγωγή και να συνεχίσει η Ρωσία να έχει βιομηχανική ενίσχυση. Έτσι, η επόμενη μεγάλη μάχη που θα δοθεί είναι στο Στάλινγκραντ, διότι καθώς οι Σοβιετικοί πιέζουν τώρα τους Γερμανούς προς τα πίσω, η γερμανική πλευρά πολύ σωστά σκέφτεται από την πλευρά της ότι εντάξει, θα επανέλθουμε στη Μόσχα. Η αίσθησή τους είναι δεν χάσαμε. Μια μάχη χάσαμε, τον πόλεμο δεν το χάσαμε. Είναι καλό να χτυπήσουμε μια πόλη που βρίσκεται εδώ. Εδώ είναι το Βόλγκογκραντ. Εδώ. Είναι ο Βόλγας εδώ. Την εποχή εκείνη το Βόλγκογκραντ είχε μετονομαστεί σε Στάλινγκραντ. Και είναι μια σημαντική πόλη, διότι όποιος ελέγξει το Στάλινγκραντ, το Βόλγκογκραντ, μετά ελέγχει το διάβαση προς την Κασπία και εκεί είναι τα πετρέλαια. Οπότε εδώ θα παιχτούν όλα για όλα. Οι Ρώσοι, καθώς η γερμανική στρατιά κινείται δυναμικά, τους παρενοχλούν, αλλά ακόμη δεν είναι τόσο δυνατοί για να τους σταματήσουν. Έτσι τα γερμανικά στρατεύματα φτάνουν στο Στάλινγκραντ. Είναι πια 42, είναι το 42, είμαστε στην... Το καλοκαίρι του 42 ξεκινάει η επίθεση στο Στάλινγκραντ, δηλαδή κάτι σαν Αύγουστο, Ιούλιο του 42. Έχουν φτάσει τα γερμανικά στρατεύματα στο Στάλινγκραντ και ο κόκκινος στρατός αμήνεται με νύχια και με δόντια για να μην περάσουν το Βόλγα. Αλλά οι Γερμανοί είναι πανίσχυροι και εξαιρετικά αποτελεσματικοί και καταλαμβάνουν το Στάλινγκραντ. Προσέξτε όμως να δείτε, αυτό είναι που κάνει το Στάλινγκραντ τόσο θρυλικό. Δηλαδή, τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν μέσα στο Στάλινγκραντ. Μπήκαν. Στην Ομόνοια, ρε παιδί μου, στο Σύνταγμα. Άμα φτάσει ένα στάδιο, δεν ξέρω, αντιστοίχω σε κάθε πόλη, την κεντρική πλατεία. Μπήκαν μέσα στο Στάλινγκραντ. Όμως, ο επικεφαλής του κόκκινου στρατού στο Στάλινγκραντ ήταν ο Νικίτα Χρουτσόφ. Αυτός που έγινε μετά Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Όμως, όταν έμαθε το κεντρικό επιτελείο, ο Ζούκοφ και ο Στάλιν και η Κεντρική Επιτροπή ότι το Στάλινγκραντ έπεσε, ήρθε μήνυμα στους κατοίκους του Στάλινγκραντ, τους υπερασπιστές του Στάλινγκραντ, το Στάλινγκραντ δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Συνεχίζουμε να πολεμούμε όπου και αν βρισκόμαστε, το Στάλινγκραντ δεν έπεσε. Και αυτό είναι που κάνει το Στάλινγκραντ θρυλικό, διότι οι Γερμανοί ήταν μέσα στην πόλη. Οι Σοβιετικοί ήταν μέσα στην πόλη και για μήνες πολεμούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Στο ίδιο σπίτι, στο σαλόνι ο Γερμανός, στην κρεβατοκάμαρα ο Σοβιετικός. Στον καμπινέ ο ένας, στον κουζίνα ο άλλος. Στον πρώτο όροφο ο ένας, στον δεύτερο ο άλλος. Δηλαδή ένα έπος φρίκης όπου ένας σφάζει, κατακρεουργεί, πυροβολεί τον άλλον κουλουβάχατα μέσα στην ίδια πόλη. Δεν είναι συνήθως, είναι μέχρι εδώ ένα, μέχρι εδώ άλλος. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να στελθούν ενισχύσεις σε αυτούς που πολεμούν, διότι πού να τις στείλεις. Αφού είναι ανάμεικτη. Όποιος έστελνε πολεμοφόδια, ας πούμε ότι οι Γερμανοί στέλνουν τρόφιμα, ξέρουν ποιος θα το πάρει. Ούτε οι Σοβιετικοί στέλνουν, ξέρουν ποιος θα το πάρει, αφού είναι ανάμεικτη μέσα στην πόλη. Οι Σοβιετικοί κρατούν γερά και περνάει ο Δεκέμβρης, περνάει ο Γενάρης και κρατούν γερά. Και τότε ο Ζούκοφ από την πλευρά των Γερμανών αποφασίζεται να σταλεί μια στρατιά για να ενισχύσει τους
αποκλεισμένους, ας πούμε, Γερμανούς, διότι τώρα ήταν και οι δύο αποκλεισμένοι, δύο παγιδευμένοι που σκοτώνουν. Και τότε ο Ζούκοφ καταφέρνει να περικυκλώσει αυτή την τέταρτη γερμανική στρατιά και να τη συλλάβει. Είναι η πρώτη φορά στον πόλεμο, είμαστε στο Φεβρουάριο του 1943, που μια γερμανική στρατιά συλλαμβάνεται ολόκληρη. Γι' αυτό που είχε πάθει η σοβιετική πλευρά 100 φορές στην πρώτη επίθεση των Γερμανών, τώρα το παθαίνουν οι Γερμανοί. Όταν ο Χίτλερ μαθαίνει την εξέλιξη αυτή, δηλαδή το ότι το Στάλινγκραντ τελικά νίκησε, δηλαδή νίκησαν οι Σοβιετικοί, καταλαβαίνει ότι αναστρέφεται η πορεία του πολέμου. Και μετά θα προσπαθήσει να ξαναχτυπήσει τους Σοβιετικούς στη μάχη του Κούρσκ. Εκεί έγινε η μεγαλύτερη μάχη ποτέ ερπιστριοφόρων. Ήταν 2.000 από εδώ, 3.000 από εκεί, πάντσερ. Στο μεταξύ οι Σοβιετικοί είχαν βρει η βιομηχανία τους στη διάρκεια του πολέμου, λόγω του ότι τα πάντσερ τους έκαναν τρομερή καταστροφή. Κάθισαν και μελέτησαν, αποσυναρμολόγησαν πάντσερ για να δούνε πώς είναι καμωμένο και εντόπισαν κάποια σημεία αδύναμα και δημιούργησαν ένα δικό τους αντιπάντσερ κατά κάποιο τρόπο, πολύ πιο απλό αλλά αποτελεσματικό και μια χαρά, το οποίο τα έβγαλε πέρα θαυμάσια και στη μάχη του Κούρσκ νίκησαν τα σοβιετικά, η σοβιετική πλευρά του την γερμανική. Άρα είμαστε προχωρημένο 43 και τώρα αρχίζει η ανάκαμψη, η αντιστροφή του πολέμου, διότι τα πρώτα 3 χρόνια η γερμανική επέλαση έμοιαζε ότι ήταν περίπατος, εκτός από την περίπτωση της Αγγλίας όπου τα είχαν βρει μπαστούνια.